Λεπτό προ λεπτό περιέγραψε φίλο του Παύλου Φίσα την ανέτεια, όπω κατέθεσε επίθεση που δέχτηκαν το βράδυ τη 17η Σεπτεμβρίου 2013 έξω από καφετέρια στο Κερατσίνι. Όπω είπε, 30 με 40 άτομα του περίμεναν με επιθετικέ διαθέσει. Όταν τέλειωσε ο αγώνα και βγήκαμε από την καφετέρια, είδαμε να στέκονται στα αυτοκίνητά μα πολλά άτομα. Ο ένα κρατούσε ρόπαλο. Από τη στιγμή που δεχτήκαμε τόση επίθεση από τόσα άτομα, ανέτεια θεωρώ το σχέδιο των οργανωμένο. Δεν γνωρίζω πώ μαζεύτηκαν τόσα άτομα τόσο γρήγορα. Οι επιθέσει ήταν ανακύματα, είπε στου δικαστέ. Εκείνο δέχθηκε χτύπημα με κράνος την ώρα που ο Παύλο Φίσα είχε εγκλωβιστεί από μια ομάδα ατόμων. Όταν συνέλαβαν και εμά, ήμασταν στο ίδιο κελί με τον ρουπακιά. Όταν μάθαμε ότι ο Παύλο ήταν νεκρό, ο Ρουπακιά σηκώθηκε και είπε: Πάρτε με από εδώ γιατί θα με σκοτώσουν. Μέχρι τότε, όπω κατέθεσε ο μάρτυρα, δεν γνώριζαν ότι ο Γιώργο Ρουπακιά ήταν εκείνο που είχε δολοφονήσει τον Παύλο Φύσα. Είναι καθομολογία δολοφόνο και προσπαθείτε να τον βγάλετε χαρτί. Θέλω να δω την αξιοπιστία σα. Μετά από 10 χρόνια με θεωρείτε αναξιόπιστο και περασπίζεστε ακόμα το Ρουπακιά. Δεν τρέπεστε. Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα με καταθέσει αυτοπτών μαρτύρων.